Με την Άννα κάνουμε τα πάντα μαζί. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε έτσι σύντομα την καθημερινότητά σας, δηλαδή πώς το περιποιήσετε? Ξεκινώντας βεβαίως το πρωί, ξυπνάμε αρκετά νωρίς, 7 παρά δηλαδή, για να ετοιμαστούμε για το σχολείο. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της κοινωνίας, αυτό των ειδικών οικογενειών, των φροντιστών δηλαδή των ατόμων με αναπηρία, ανέδειξε η πρώτη ημερίδα για την ειδική οικογένεια που πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Υπάρχει ειδική αγωγή, ειδική κατηγορία. Η ειδική οικογένεια δεν αναφέρεται πουθενά και ποτέ. Μαθητές και καθηγητές ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να φωτιστεί ο ρόλος της ειδικής οικογένειας. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που φέρνουν ένα μέλος με ειδικές ανάγκες είναι να το αποδεχτούν και πώς θα το αντιμετωπίσουν. Δεν έχουμε δει τίποτα να γίνεται από πλευράς πολιτείας σε αυτές τις οικογένειες. Στην ημερίδα συμμετείχαν πλήθος ανθρώπων διαφορετικών πεδίων. Επιστήμονες, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές. Και ο καθένας από αυτούς μίλησε για την ειδική οικογένεια όπως την έζησε ή τη ζει. Η συμμετοχή των μαθητών ήταν, τι να σας πω, από συγκινητική μέχρι εξαιρετική. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις με αφορμή το πρόγραμμα με τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες που ακολουθούμε στο σχολείο μας, το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Το γεγονός ότι η αδερφή σας είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, σας κάνει να την αντιμετωπίσετε διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζετε εσείς η μία την άλλη? Μερικές φορές, ναι. Ας πούμε, οπότε παίζετε μαζί κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Όταν, ας πούμε, τις λέμε κάποια πράγματα, δεν μπορούν να μας απαντήσουν, έτσι κάνουν μια ερώτηση. Οι γονείς μου πράγματι δεν άκουγαν, αλλά ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Χωρίς αυτή την αίσθηση, αντελήφθησαν τη ζωή με ένα δικό τους τρόπο. Η πρώτη ημερίδα για την ειδική οικογένεια ήταν αφιερωμένη στο σημειοφόρο σύμβολο ολόκληρης της χώρας, τον Κωνσταντίνο Κριτζά. Ωστόσο, η συγκυρία ήταν αυτή που έκανε πραγματικότητα το όνειρο της διοργάνωσης μιας τέτοιας ημερίδας που ήρθε για να μείνει και να δώσει φωνή στις ειδικές οικογένειες. Όταν πρώτο ήρθα στο Ηράκλειο, είδα σε μια παρέλαση τον Κωνσταντίνο να παρελάβνει πολύ περήφανος με τη σημαία του 3ου Λυκείου. Αυτό μου δώσε μεγάλο κουράγιο, ελπίδα, δύναμη. Όταν ήρθα σε αυτό το σχολείο, λέω, α, ήρθε, έκλεισε ο κύκλος τώρα. Τώρα πρέπει να γίνει επιτέλους η μερίδα. Ευχαριστώ, παιδί μου, που ήρθες στη ζωή μου. Κωνσταντίνε μου, έζησες με αξιοπρέπεια και έφυγες με αξιοπρέπεια. Αποφάσισες να φύγεις ένα μήνα πριν κλείσεις τα 20 σου χρόνια για να γιορτάσεις μαζί με τους αγγέλους. Μας λείπει η φυσική παρουσία σου, παιδί μου. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.